Είμαι τόσο κοντά. Πρέπει απλώς να ενώσω τα στοιχεία. Καλωσορίσατε στο φαράγγι των επικαλεστών. Τριάντα δευτερόλεπτα για τη δημιουργία υπηρετών. Ποτέ δεν βαριέμαι. Δημιουργήθηκαν νέοι υπηρέτες. Ο πρώτος κανόνας των φρουρών είναι... Παραδέχεσαι την ενοχή σου, καλοσύνη σου. Ζήτησε κάποιο σερίφι. Συγκρινώ. Το προτιμώ αυτό να κάνω στο γραφείο. Α, ένα γιορτ. Τι περιτωμένο. Η δουλειά μου είναι να ξέρω αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι. Μακριά από τη σκηνά. Να το πείσω. Δεν ξέρω αυτή τη λέξη. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Η καρδιά του Τόβερ είναι η αντίθεση. Ποιος λέει όχι σε μια καλή καταδίωξη. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Δόξα πατρί. Παραδώσου τώρα. Μια πραγματική επαγγελματία είναι πάντα εκείνη του περιβάλλοντός της. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Ο εχθρός σκοτώνει συνεχώς. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Ένας σύμμαχος σκοτώθηκε. Εχθρικό μακελιό. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Θέση ελήφθη. Η
μηδενική ανοχή στην ανομία. Ας διαλεφτάνουμε πλήρως το σύνδεσμο. Σκοτώσατε έναν εχθρό. Φαίνεται ότι ίσως έχω ένα νέο ύποπτο. Τώρα μπορώ να επιστρέψω στο τσάι μου. Εξαιρετικό. Αναλαμβάνω την υπόθεση. Κανονικά και με τον νόμο. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Φύγουν από το μακρύ χέρι του νόμου. Ούτε αυτό του φέκει. Ζω περισσότερες ουκέντες. Ας ακολουθήσουμε το γράμμα του νόμου. Πρέπει πάντοτε να είμαι τρία βήματα μπροστά μου. Σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε. Επιτύχει εξόντωση. Ένα σύμμαχος σκοτώθηκε. Αναμενόμενο. Εδώ είναι το σημείο που παραδίνεται. Τέτοιες υποθέσεις τις λύνω πίνοντας το τσάι μου. Ένας
εχθρός σκοτώθηκε. Επέστρεψα στην υπόθεση. Και αυτή τη φορά δεν θα αποτύχω. Δεν είμαι ένα σκυλάκι του Πιλτόβερ. Δουλεύω προς όφελος των ανθρώπων του. Κανενός άλλος. Τα λάθη απαγορεύονται. Ακόμα και το μικρότερο στοιχείο μπορεί να διαλευκάνει μια υπόθεση. Πρόσεξε την παγίδα. Μην καθυστερούμε. Ερευνητής παραμένει πάντα ψύχρεμος, ανεξαρτήτως κατάστασης. Σκοτώσατε έναν εχθρό. Κρίνεσαι ένοχος. Βουμ, το δόξα πατρί. Λατρεύω ένα καλό μυστήριο. Επόμενη υπόθεση. Σκοτώθηκε. Η ομάδα σας κατέστρεψε έναν μύθο. Πλησιάζουμε. Όμως δεν εφαρμόζεται κατά το δοκούν. Είναι μικρότερο από ό,τι παιδιά. Αχα!
ακολουθείς τις κατηγορίες σου. Πάντα στοχεύω στη νίκη και δεν αστοχώ ποτέ. Η ομάδα σας κατέστρεψε έναν τύπο. Ο εχθρός πέτυχε διπλή εξόντωση. Δεν είμαι εδώ για το Piltover. Είμαι εδώ για τους ανθρώπους. Φαίνεται ότι ίσως έχω ένα νέο ειδικό. Ένας εχθρός κυριαρχεί στη μάχη. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Να στο χείσω. Δεν ξέρω αυτή τη λέξη. Ένα σήμα σου σκοτώθηκε. Ένας εχθρός
μέσα θεός. Ποιος λέει όχι σε μια καλή καταδίωξη? Η ομάδα σας κατέστρεψε έναν πύργο. Διπλή εξόντωση. Ασφαλίζω την περίμετρο. Επέστρεψα στην υπόθεση. Και αυτήν τη φορά δεν θα αποτύχω. Μια πραγματική επαγγελματία που έχει πάντα επίγνωση του περιβάλλοντός μου. Μηδενική ανοχή στην ανομία. Μην πειράξετε τη σκηνή του εγκλήματος μέχρι να γυρίσω. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Την υπόθεση. Διπλή εξόντωση. Θα κάνω τα αδύνατα δυνατά. Αναλαμβάνω την υπόθεση. Ας ακολουθήσουμε το γράμμα του νόμου. Ένα σύμμαχος σκοτώθηκε. Η ομάδα σας κατέστρεψε έναν πύργο. Πρέπει πάντοτε να είναι τρία βήματα μπροστά.
τέτοιες υποθέσεις τις λινοπίνοντας το τσάι μου. Ακόμα και το μικρότερο στοιχείο μπορεί να διαλεκτάνει μια υπόθεση. Το κρυφό εγκύβητο θα επανέλθει σύντομα. Λατρεύω ένα καλό μυστήριο. Φαίνεται ότι ίσως θα πάει ένα νέο ύποπτο. Ένας σύμμαχος σκοτώθηκε. Ο νόμος δεν εφαρμόζεται κατά το δοκούν. Η ομάδα σας κατέστρεψε ένα εγχείρημα.
Η ομάδα σας κατέστρεψε έναν τύπο. Άσος. Η ομάδα σας κατέστρεψε έναν τύπο.